Και αυτό το γράφει και ο Άγιος Πορφύριος ή μάλλον το λέγει και έχει καταγραφεί ότι αυτή η σχέση γέροντος και υποτακτικού είναι μια σχέση που πραγματώνεται αυτή η ένωση. Αυτό το είναι ως ινέν που ζήτησε ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Ο Κύριος ζήτησε να γίνουν οι Απόστολοι ένα και είπε ότι αυτό θα γίνει επειδή εγώ τους έδωσα την δόξα που εσύ μου έδωσες ως ανθρώπου. Η δόξα είναι η άκτιστη Θεία Χάρις, η οποία εδόθη εις τον Χριστό ως άνθρωπο από τον Πατέρα, αλλά και ο ίδιος ως Θεός έχρισε τον εαυτό του. Και αυτή η δόξα, το Πνεύμα το Άγιο, η Θεία Χάρις, είναι που κάνει ένα και εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, την δόξαν η δεδοκάσμη, δέδοκα αυτής, η ναός ενέν, καθώς ημείς ενεσμέν. Αυτή τη δόξα που μου έδωσες, αυτή την έδωσα κι εγώ. Σε ποιους? Στους μαθητές που εσύ μου έδωσες. Γιατί? Για να είναι ένα όπως και εμείς είμαστε ένα. Αυτή η δόξα, αυτή η Θεία Χάρις, το Πνεύμα του Άγιο, είναι που χαρίζει την αληθινή ενότητα, που μας κάνει να γίνουμε όχι μία σάρκα ή μία ψυχή, αλλά ένα πνεύμα που είναι το ανώτερο όλων. Και έχουμε έτσι μέσα στην Εκκλησία όλοι το ένα πνεύμα, εφόσον ζούμε σωστά, και έχουμε ενεργό αυτή τη Θεία Χάρη, την άκτιστη δόξα, και έχουμε ένα θέλημα, και έχουμε μία ψυχή και μία καρδιά. Και ζούμε αυτό τον επηγής παράδεισο, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο παράδεισος, αυτή η εν Χριστώ ένωση και ενότητα, όπου πλέον ό,τι θέλει ο άλλος, θέλεις και εσύ. Όλοι θέλουν το ίδιο. Ό,τι φρονεί ο ένας, φρονούν όλοι. Και η αγάπη του ενός είναι αγάπη όλων. Και η πρόοδος του ενός είναι πρόοδος όλων. Και η χαρά του ενός είναι χαρά όλων. Και η δυσκολία και η λύπη του ενός είναι δυσκολία και λύπη όλων. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο μέσα στην Εκκλησία, όπου ο άνθρωπος αποβάλλει τα πάθη του και κατεξοχήν το κορυφαίο πάθος που είναι ο εγωκεντρισμός, η φιλαυτία, η υπερηφάνεια, αποβάλλει αυτή την αυτοφυλάκηση που επιβάλλουν στον άνθρωπο τα πάθη, ανοίγεται προς τον Θεό και προς τον πλησίον και αντί να ζει για τον εαυτό του, ζει για τον Θεό και για τους άλλους ανθρώπους. Και έτσι μπορεί να γίνει ένα με όλους. Έτσι μπορεί να επιτύχει η ενότητα μέσα εις μια τοπική εκκλησία, μέσα εις μια ενορία, μέσα εις ένα μοναστήρι ή μέσα σε μια οικογένεια ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει μια συνάθρηση ανθρώπων και μια προσπάθεια για ένωση. Τα κοσμικά μοντέλα ενότητας, οι συμφωνίες, οι διάλογοι, η προσπάθεια να κάνουμε από κοινού κάποια πράγματα ή κάπως να μοιραζόμαστε κάποια αγαθά, δεν τελεσφορούν, δεν αποδίδουν, αν δεν υπάρχει αυτό το ένα πνεύμα. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το ένα πνεύμα. Γι' αυτό και έχουμε τα διαζύγια, τις διαλυμένες οικογένειες, έχουμε τους διαχωρισμούς, τις διαμάχες που μπορούν να καταλήξουν μέχρι και σε φόνο μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί δεν υπάρχει το ένα πνεύμα. Και πώς μπορεί να έχουμε το ένα πνεύμα που θα χαρίσει και την αληθινή ενότητα όταν έχουμε σωστή ζωή, ορθή ζωή, ορθόδοξη ζωή. Ζωή δηλαδή σύμφωνη με το Ευαγγέλιο, με τις εντολές του Θεού. Και όταν έχουμε και σωστή πίστη, ορθόδοξη πίστη. Αυτά που είχε ο Απόστολος Λουκάς και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Αν έχουμε αυτή την ορθή δόξα, δηλαδή τη δόξα που δίνει ο Χριστός, την άκτιστη Θεία Χάρη, τότε όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα, το Πνεύμα του Άγιου. Και αυτόματα είμαστε ενωμένοι. Και με μία ενότητα που πιο βαθιά δεν μπορεί να γίνει. Ενότητα στο πνεύμα, ενότητα δηλαδή στις θελήσεις, στα θελήματα. Ενότητα στα φρονήματα, στην προαίρεση.
ενότητα στις επιθυμίες. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι που έχουν την άκτιστη δόξα ενεργό μέσα τους, έχουν μία επιθυμία, ένα φρόνημα, μία αγάπη και αυτό δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός. Ζουν για Αυτόν και ό,τι κάνουν, το κάνουν για τη δόξα Του. Και αν έτσι είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, τότε ζούμε τον επηγής παράδεισο. Από εδώ και από τώρα. Προγευόμαστε, κατά κρίβιαν, τον παράδεισο που θα είναι το τέλειο και θα ακολουθήσει βέβαια μετά τη Δευτέρα Παρουσία η Βασιλεία του Θεού. Ο παράδεισος είναι, θα λέγαμε, η κατάσταση που μεταβαίνουν οι ψυχές των αγαθών ανθρώπων μετά την κοίμησή τους και περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και από αυτή τη ζωή μπορεί να υπάρξει αυτή η πρόγευσης, εφόσον έχουμε αυτή την χάρη, τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την άκτιστη θεοποιώ χάρη, ενεργό μέσα μας, με την ορθή πίστη και την ορθή ζωή. Ο Άγιος Απόστολος Λουκάς, ας μας είναι οδηγός και ας περάσουμε κι εμείς μια ζωή ανάλογη με τον Αποστόλο Λουκά. Τι ήταν η ζωή του Αποστόλου Λουκά? Ουσιαστικά ήταν μια εκδαπάνηση ολόκληρου του εαυτού του για τη δόξα του Χριστού. Τα πάντα τα δόρισε στον Χριστό. Ό,τι χάρισμα είχε, το έβαλε στην υπηρεσία του Χριστού. Την μάθηση, την ελληνική, τη φιλοσοφία, τις τέχνες που ήξερε, την ιατρική τέχνη, την ζωγραφική τέχνη, τη χάρη που είχε στη ρητορική και τη γνώση που είχε στη ρητορική και στη φιλοσοφία και στη γραμματική και σε όποια άλλη επιστήμη, όλα τα έβαλε στην υπηρεσία του Χριστού. Και εμείς λοιπόν αυτό να κάνουμε και αυτό να παροτρύνουμε και τα παιδιά μας. Να μην ζουν μια ζωή αυτονομημένη, αλλά μια ζωή αφιερωμένη στο Χριστό. Και ό,τι χάρισμα έχουν, οποιοδήποτε χάρισμα, να το δώσουν στο Χριστό. Και τότε θα αξιοποιηθεί αυτό το χάρισμα στο μέγιστο βαθμό. Γιατί όταν δίνουμε κάτι στο Χριστό, δηλαδή το διαθέτουμε για τη δόξα του Χριστού, που σημαίνει το βάζουμε στην υπηρεσία της αγάπης για τον Χριστό και για τα παιδιά του Χριστού, για όλη δηλαδή την Εκκλησία, τότε το αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό. Και τότε παίρνουμε και το μέγιστο μισθό από τον Χριστό μας. Ας μην έχουμε λοιπόν καμιά αμφιβολία, αλλά και κανένα δισταγμό στο να δώσουμε τα πάντα στον Χριστό. Γιατί τότε πραγματικά τα κερδίζουμε και τότε τα έχουμε. Ενώ αν αυτονομηθούμε και τα κρατήσουμε, έτσι νομίζουμε, για τον εαυτό μας, ουσιαστικά θα αποτύχουμε και δεν θα τα αξιοποιήσουμε, αλλά θα πάνε χαμένα τα χαρίσματά μας. Άλλωστε, γι' αυτό δίνει ο Θεός τα χαρίσματα στον κάθε άνθρωπο, ποικίλα χαρίσματα, για να τα διαθέτει για την υπηρεσία και για την αγάπη όλων των αδελφών και για τη δόξα Του. Η οποία δόξα Του πάλι έρχεται σε εμάς. Τους δοξάζοντάς με δοξάσω, λέει ο Χριστός. Ο ίδιος δεν έχει ανάγκη από εμάς για να το δοξάσουμε, είναι αυτοδόξαστος. Αλλά θέλει να το κάνουμε για να μας δοξάζει Αυτός και να μας κάνει μέλη του σώματός του, της Εκκλησίας, ένδοξα, τα οποία θα ζούμε τη δική του μακαριότητα στους αιώνας. Τες του Αγίου Λουκά πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.